Κυρίες και κύριοι, στο News Bomb απόψε φιλοξενούμε ένα φίλο από τα παλιά, όχι πολύ παλιά, στην πρόσφατη πολιτική ιστορία του τόπου, ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Β' Αθηνών. Βόρειος τομέας. Ναι, η Β' Αθηνών έσπασε σε τρεις τομείς τώρα. Εγώ είμαι στο Βόρειο που ξεκινάει από τον Παπάγο και φτάνει ως τα Αυριλίσια, Μελίσια, για Παρασκευή και Φυσιά. Και μετά έχουμε Χαλκιδόνα, Ηράκλειο, Γαλάτσι, Μεταμόρφωση, Ψυχικό, Μαρούσι. Είναι μεγάλος ο τομέας. Βέβαια ήταν πολύ μεγαλύτερη όταν ήταν η Β' ολόκληρη. Mm-hmm. Δύσκολος τομέας. Όμως, αλλά ενδιαφέρον. Εσείς έχετε αναγνωρισιμότητα λόγω της ενασχόλησής σας με την πολιτική στην προηγούμενη κυβέρνηση. Οι πολλοί νέοι μπορεί να μην σας γνωρίζουν. Ναι, οι πολλοί νέοι σίγουρα, γιατί έχω αποχωρήσει από την πολιτική από το 2009, άρα έκλεισε μια δεκαετία που είμαι εκτός, κάνω άλλα πράγματα στη ζωή μου. Αλλά επανέρχομαι κατόπιν μιας τιμητικής προσκλήσεως που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε ανθρώπους που πιστεύει ότι μπορούν να βοηθήσουν στην επόμενη μέρα. Και νιώθω την πολιτική ως πραγματικά προσφορά στον τόπο. Μπορεί να ακούγεται κοινότοπο αυτό, αλλά αν μου επιτρέπετε, κύριε Τσιτούνα, να πω δύο κουβέντες πάνω σε αυτό. Στην πολιτική έχεις δυνατότητες να κάνεις αυτά που στη δημοσιογραφία τα αναδεικνύεις ως θέματα ή στον πανεπιστημιακό χώρο που εγώ δραστηριοποιήθηκα, τα αναλύεις. Εδώ τα λύνεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω εσείς που είστε ένας άνθρωπος της δράσης, γιατί η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη δράση. Το καταλαβαίνετε, είναι αντιληπτό. Και πιστεύω ότι το καταλαβαίνει και ο πολίτης. Μα όλοι και οι δημοσιογράφοι, επειδή ήσασταν χρόνια δημοσιογράφος, έχουμε το μικρόβιο αυτό μέσα μας. Δεν φεύγει. Πρέπει να σας πω από ενασχόλησης με την πολιτική. Ναι, από πολύ μικρό μου άρεσε η δημοσιογραφία. Από νέος δηλαδή. Ξεκίνησα φτιάχνοντας μια εφημερίδα με συμμαθητές μου στην Κεσαριανή εκεί στο Λύκειο. Αλλά μου άρεσε πολύ η πολιτική. Εγώ διαβάζω πολιτική εφημερίδα από 10 ετών. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μπήκα στη δημοσιογραφία, ο υπαριθμόν ένας στόχος ήταν να γίνω πολιτικός συντάκτης. Ναι. Τότε για να γίνεις πολιτικός συντάκτης έπρεπε να περάσουν 15-20 χρόνια. Βεβαίως. Ήμουν τυχερός ή επειδή δούλεψα πάρα πολύ και συστηματικά και αναγνωρίστηκε η δουλειά μου πολύ γρήγορα στην ελευθεροτυπία. Και μέσα σε λιγότερο από 3 χρόνια μου προτάθηκε να είμαι πολιτικός συντάκτης. Άρα έκανα αυτό που ήθελα. Όταν αργότερα μου έγινε μια πρόταση για την πολιτική, είναι κάτι που το έχω πει μένα, αλλά δεν είναι πολύ γνωστό. Το 1994 ο Μιλτιάδης Εύερτ, τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μου πρότεινε να γίνω ευρωβουλευτής του κόμματος. Mm-hmm. Και όπως θυμάστε καλά, τότε ο ευρωβουλευτής απλώς έμπαινε σε μια λίστα και εκλεγόταν. Δεν χρειάζεται να σταυρώ. Τον ευχαρίστησα και του είπα ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα, αλλά θέλω ακόμα να κάνω μερικά χιλιόμετρα στην ιδιωτική μου δουλειά, δηλαδή στην δημοσιογραφία, να έχω μια εμπειρία πολύ μεγαλύτερη, γιατί πιστεύω ότι στην πολιτική για να μπει κανένας πρέπει να έχει σίγουρα μια εμπειρία από την επαγγελματική δραστηριότητα που ασκεί. Δεν ήσασταν όμως αυτό που λέμε παιδί του κομματικού σωλήνα ποτέ. Όχι, δεν γράφτηκα ποτέ σε κανένα κόμμα. Mm. Από 16 ετών που αποφάσισα ότι θα γίνω δημοσιογράφος, σκέφτηκα και νομίζω ορθά σκέφτηκα ότι ο δημοσιογράφος είναι απέναντι από κάθε εξουσία. Άρα το να εγγραφεί σε ένα κόμμα και να συμμετέχει σε κομματικές οργανώσεις σου αφαιρεί ένα κομμάτι της αξιοπιστίας σου και της αντικειμενικότητά σου. Mm-hmm. Το ποια αξιοπιστία και ποια αντικειμενικότητα μπορώ να σας το πω με δύο κουβέντες, ότι με τίμησαν οι πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων. Εγώ συνομίλησα. Έκανα συνεντεύξεις, έκανα ρεπορτάζ με όλα τα κόμματα. Το 1996, στο πρώτο debate που έγινε στην Ελλάδα, και το λέω μιας και είναι επίκαιρο το θέμα του debate, ήμουν από τους τρεις δημοσιογράφους που και ο κύριος Σιμίτης και ο αείμνηστος Μιλτιάδης Εύερτ πρότειναν να είμαι στο debate. Το 2000 που έγινε το δεύτερο debate, πάλι είμαι μόνος από εκείνη την πρώτη φουρνιά των τριών που μετέχω στο debate μεταξύ Σιμίτη και Καραμανλή πια. Άρα δεν γράφτηκα συνειδητά σε κάποιο κόμμα. Η πρώτη μου εγγραφή και η πρώτη μου δημόσια δήλωση για το τι πραγματικά πιστεύω, ποια είναι τα πολιτικά μου πιστεύω, ήταν το 2000, όταν έγινε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μιας και είπατε για το debate. Με αυτό το debate τι έγινε, Ναυάγιο. Ναι. Σούπα, Ναυάγιο Παύλα Σούπα, λέω εγώ. Ναι. Ψηφίζει ο κόσμος με τα debate πια. Πιστεύω ότι το debate βοηθάει. Η τηλεμαχία βοηθάει τον κόσμο να κατανοήσει κάποιες από τις θέσεις οι οποίες θα ακουστούν πιο αναλυτικά εκεί. Είναι βέβαιο ότι έτσι όπως το διαχειρίστηκε η κυβέρνηση δεν το πολύ ήθελε. Ο κύριος Τσίπρας. Σας κατηγορεί όμως ο Τσίπρας ότι ο Μητσοτάκης κρύβεται και δεν θέλει την debate. Ναι. Αυτό είναι εντελώς ψευδές και θα σας το αποδείξω πολύ γρήγορα. Όταν στη Βουλή, που η επαφή των δύο αρχηγών είναι άμεση, γιατί μιλάει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Βεβαίως. Έχουμε κάνει 42 τέτοιες αναμετρήσεις, κοινοβουλευτικές αναμετρήσεις μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να ανησυχήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης γι' αυτό. Εμείς είχαμε μια στρατηγική που έλεγε ότι ναι στο debate. Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει τουλάχιστον δύο φορές άποψη για την ημερομηνία, αλλά έχει αλλάξει και δύο φορές άποψη για το τι πραγματικά θέλει. Τι εννοώ με αυτό.
Όταν ήταν μικρότερο κόμμα, αρχηγός μικρότερου κόμματος, έλεγε ότι debate πρέπει να γίνεται με όλα τα κόμματα μαζί. Τώρα που έγινε πρωθυπουργός και αρχηγός μεγάλου κόμματος, έλεγε debate να γίνεται μόνο με τους δύο. Αν ψάξετε παλιά στο YouTube, και οι θεατές μας σίγουρα θα το βρουν εύκολα αυτό που λέω, θα δουν ότι υπάρχουν δηλώσεις του που λέει debate μεταξύ των δύο δεν είναι δημοκρατική διαδικασία. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει δεν έγινε. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει και θα ήταν καλό για τον πολίτη. Πάω τώρα στα σκληρά οικονομικά. Ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από εδώ, από το CNN, ότι θέλει αίμα, ότι έχει διπλά βιβλία ουσιαστικά, αυτό είναι, διπλή ατζέντα. Ότι άλλα λέει τώρα και όταν θα έρθει θα καταστρέψει το λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Θέλει αίμα ο κύριος Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, ξέρετε ότι ο λόγος με μένα δεν είναι ακραίος, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω μια φράση που υπό άλλες συνθήκες δεν την έλεγα. Αίμα αφήνει πίσω του ο κύριος Τσίπρας φεύγοντας και αφήνει τα αιματωμένα πλεονάσματα, αυτά που ταλαιπώρησαν τον κόσμο επί 4 χρόνια, 4,5 που είναι στην κυβέρνηση, αφήνει πίσω του πάνω από 100 νεκρούς στην υπόθεση στο Μάτι πέρσι με τις πυρκαγιές που τη διαχειρίστηκαν με εντελώς λανθασμένο τρόπο. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας καλό θα είναι να τα πει στον καθρέφτη του. Μάλιστα. Δεν έχει διπλή ατζέντα λοιπόν ο Μητσοτάκης. Όχι, ό,τι δεν λέει διπλή ατζέντα. Mm-hmm. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας σε ένα-δύο σημεία, όπως για παράδειγμα στους δημοσίους υπαλλήλους, ξεκαθαρίζω ότι αυτό το οποίο λέμε εμείς για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι η αντικειμενική αξιολόγηση. Mm-hmm. Διότι αλίμον αν δεν υπάρχει αξιολόγηση, εσείς θα προσλαμβάνατε κάποιον δημοσιογράφο ή κάποιο συνεργάτη σας εδώ χωρίς να τον δείτε προηγουμένως, χωρίς να τον αξιολογήσετε. Προφανώς. Θα δείτε τα χαρακτηριστικά του, θα δείτε τα προσόντα του. Και κατά τη διάρκεια της εργασίας αξιολογείται. Ακριβώς. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν θέσεις στο δημόσιο που είναι κενές, ενώ υπάρχουν άλλες περιοχές του δημοσίου που έχουν υπερπλεονάζον προσωπικό. Το να μπορέσει λοιπόν να κάνει μια αναδιάταξη υπέρ τελικώς πιανού του πολίτη. Γιατί το δημόσιο είναι για να υπηρετεί τον πολίτη. Δεν είναι για να υπηρετεί τους δημοσίους υπαλλήλους που μετέχουν σε αυτό. Πρέπει να σας πω ότι εγώ εκτιμώ ιδιαιτέρως ένα μεγάλο ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων. Έτυχε να το γνωρίσω πολύ περισσότερο όταν ήμουν υπουργός. Θέλω να σας πω ότι ήμουν ο πρώτος υπουργός που πήρε τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Τύπου τότε και την έκανε Γενική Γραμματέα. Mm-hmm. Ήταν ήδη 33 χρόνια δημόσια υπάλληλος. Εκτίμησα το έργο της, την έβλεπα επί χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος πώς δούλευε. Μιλάω για την κυρία Μαργαρίτα Παπαδά. Και προτίμησα να την αξιοποιήσω διότι σκέφτηκα το πολύ απλό. Ένας άνθρωπος που έχει 33 χρόνια εμπειρία στο δημόσιο, όταν είναι Γενικός Γραμματέας και του δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες, πολιτική ευελιξία και αποφασιστικό ρόλο, θα βοηθήσει εμένα, όπως και με βοήθησε, να αντεπεξέλθω σε προβλήματα που εγώ θα έπρεπε να μείνω 33 χρόνια για να μάθω τη λύση. Προφανώς. Κατά συνέπεια, σας το αποδεικνύω και στην πράξη ότι έχετε να κάνετε απέναντί σας με έναν άνθρωπο, αλλά και μιλώντας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον επόμενο Πρωθυπουργό, που θέλουν να αξιοποιήσουν τους δημοσίους υπαλλήλους και το δημόσιο. Τα υπόλοιπα που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι παραπλανητικά, παραχαράσουν τη δική μας πραγματική θέση και γίνεται βεβαίως, το καταλαβαίνω, για αντιπολιτευτικούς προεκλογικούς λόγους. Γιατί να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, ένας απλός Έλληνας πολίτης, όταν κατά τη διάρκεια των μνημονιακών κυβερνήσεων και βάζω μέσα και την κυβέρνηση του Τσίπρα, διότι πέρασε μνημόνιο, παίρνουμε μια τετραμελής οικογένεια με 20.000 ευρώ το χρόνο, φορολογείται με τα μισά τα δίνει σε φόρους, ενώ με τον Τσίπρα δεν δουλεύω, μένω άνεργος, κάθομαι και παίρνω επιδόματα και δεν χρωστάω και πουθενά. Ναι. Αυτό είναι μια παραλλαγή αυτού που μπορεί να συνέβαινε στο παρελθόν με άλλο τρόπο. Δηλαδή, να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να ζουν με δανεικά ή η χώρα μας να ζει μόνο με δανεικά, χωρίς να παράγει, άρα χωρίς να αποδίδει. Αν κάποιος δεν παράγει, πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, πώς θα κινηθεί η οικονομία. Τι λέμε λοιπόν εμείς, χρειάζεται να χαμηλώσουμε τους φόρους και θα χαμηλώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές από το 2020 και μετά, έτσι ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να γίνει ανάπτυξη και με βάση αυτή την ανάπτυξη να έρθει χρήμα στην αγορά, νέες επενδύσεις. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο οποίος ταλαιπωρείται, και ο μικρομεσαίος είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, εμείς δεν είμαστε μια μεγάλη βιομηχανική χώρα, θα μπορέσει επενδύοντας να προσλάβει περισσότερους υπαλλήλους, να κινηθεί η αγορά, να γίνει ο τζίρος. Αν λοιπόν δεν συμβούν όλα αυτά και μείνουμε σε μια λογική επιδοματικής πολιτικής, εγώ δεν είμαι εναντίον των επιδομάτων γενικώς. Έτσι, υπάρχουν κατηγορίες του ελληνικού λαού που χρειάζονται στήριξη. Σύμφωνα. Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο ο στόχος μας και η στρατηγική μας το επίδομα. Τώρα, υπάρχουν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, είσαστε εμπειρότατος πολιτικός συντάξης και ξέρετε ότι τις εκλογές κερδίζει αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη μέχρι το τέλος. Παρατηρώ ότι κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με δηλώσεις τους κάνουν κάποια εντός εισαγωγικών λάθη ή άστοχες δηλώσεις, να το πω έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Ένα στελεχός σας πριν από μία μέρα, αν δεν με απατάει η γνώμη μου, είπε ότι θα δίνουμε τα επιδόματα μόνο σε Ελληνόπουλα.
παρά τη διάψευση του Κωνσταντίνου Ζούλα που είπε ότι δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, συνέχισε και επιμένει στο ίδιο μοτίβο, ότι θα τα δίνουμε σε Ελληνόπουλα. Η δική σας θέση ποια είναι? Κοιτάξτε να δείτε, έχει υπάρξει, όπως είπατε πολύ σωστά από τον κύριο Ζούλα, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, μια σαφής τοποθέτηση. Η παραχάραξη και εδώ, το fake news όπως λέμε πια στα καινούργια media, και εδώ επέδραμε. Δεν ξεχωρίζουμε σε κατηγορίες τους Έλληνες πολίτες, σε καμία περίπτωση. Άρα λοιπόν σας διαψεύδω κατηγορηματικά ότι υπάρχει η πιθανότητα, η σκέψη να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θα σας ρωτήσω αν κάποιος μήπως έπρεπε μέχρι τις εκλογές να τους κρύψετε. Πάω παρακάτω. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο ότι στις προεκλογικές περιόδους, επειδή η αντιπαράθεση είναι πιο έντονη, ακούγονται κάποια πράγματα που θα τα πάρει ο αντίπαλός σου, θα τα αλλάξει λιγάκι. Είδατε τι έγινε με τον κύριο Μητσοτάκη και με τη δήλωσή του για τη φορολογία. Ναι. Είπε ξεκάθαρα ότι η φορολογία θα πέσει από το 28 στο 25 τον πρώτο χρόνο. Ο πρώτος χρόνος δεν είναι ο Σεπτέμβριος, ο πρώτος χρόνος είναι το 20. Mm-hmm. Και στο δεύτερο χρόνο θα πάμε στο 20%, δηλαδή το 2021. Mm-hmm. Αυτά ο κύριος Τσίπρας, όπως και θέματα για την αγορά και για τους εργαζόμενους και για το πόσες μέρες εργάζονται, παραχαράσοντας τελείως ό,τι έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, τα εμφανίζει, το καταλαβαίνω, είναι κατανοητό στο πλαίσιο της πολιτικής προεκλογικής αντιπαράθεσης. Όμως νομίζω ότι πλέον ο πολίτης δεν τρώει κουτόχορτο, για να το πω κατά το κοινό λεγόμενο, και ο ΣΥΡΙΖΑ αρκετό κουτόχορτο τάισε τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Δεν θα το φάει τώρα στην προεκλογική περίοδο. Υπάρχει κίνδυνος να ξαναπάμε σε εκλογές? Γιατί άκουγα την τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και είπε ότι αν δεν έχω ισχυρή αυτοδυναμία, θα ξαναπάμε σε εκλογές 15 Αυγούστου. Αν κατάλαβα καλά, αυτό ναι. Είπε. Κοιτάξτε, θα το πρετεντέρι το είπε. Το σενάριο λέει το εξής. Ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε απλή αναλογική. Εμείς πάντοτε ως κόμμα, ως παράταξη, είμαστε εναντίον της απλής αναλογικής. Πιστεύαμε ότι η ενισχυμένη αναλογική είναι που δίνει οι κυβερνήσεις για να κυβερνηθεί ο τόπος. Mm-hmm. Δεν είναι λίγα τα προβλήματα που έχει ο δημόσιος τομέας μας. Άρα λοιπόν, όταν εμείς του προσθέσουμε την ακυβερνησία, καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν λειτουργεί. Το σενάριο λοιπόν, αυτό που περιγράφεται και που περιέγραψε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι εάν τυχόν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, και εγώ θα έλεγα και ισχυρή αυτοδυναμία για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε με το πρόγραμμά μας με δυναμική, mm-hmm. η οποία αρμόζει, γιατί έχουμε ζήσει κυβερνήσεις των 150-151 βουλευτών. Τι λέει το αντίπαλο κόμμα, ο κύριος Τσίπρας, θα πάρει δηλαδή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, θα πάει στο δεύτερο που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα πάει στον τρίτο που θα είναι η κυρία Γεννηματά. Η κυρία Γεννηματά μας είπε ότι από την πρώτη στιγμή δεν θα συμφωνήσει. Και όταν θα πάει στον τρίτο η εντολή, τότε η ίδια θα κάνει τις διερευνητικές της επαφές με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων για να φτιαχτεί μια άλλη κυβέρνηση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι και αντιδημοκρατικό. Υπό ποια έννοια αντιδημοκρατικό? Ένα κόμμα του 6-7% ή όσο πάρει η κυρία Γεννηματά, το Κινάλ, δεν μπορεί να ορίσει την τύχη του τόπου την επόμενη μέρα. Γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι υπάρχει κίνδυνος σε νέα εκλογική αναμέτρηση. Η νέα εκλογική αναμέτρηση θα γίνει με την απλή αναλογική που έχει ο κύριος Τσίπρας φέρει και εν συνεχεία δεν θα αλλάξει ποτέ η απλή αναλογική. Τι έγινε το ρωτώ αυτό. Ναι, έχετε δίκιο. Ότι δεν μπορούν κάποιοι Δήμοι να κυβερνήσουν γιατί δεν έχουν την πλειοψηφία των Ευρώπων. Δεν μπορούν οι περισσότεροι Δήμοι και θα μετατραπούν, όπως λέω εγώ, τα δημοτικά συμβούλια σε παζάρια. Προβληματισμούς, σε παζάρια. Το είπατε καλύτερα από ό,τι το λέω εγώ. Διότι εκεί πια, ενώ ο Δήμαρχος θα θέλει να κάνει έργο, ενώ δήθεν κάποιοι από την αντιπολίτευση θα θελήσουν να τον βοηθήσουν ή θα λένε ότι τον βοηθάνε, υπονομεύοντας τον Δήμαρχο για να φανεί ότι απέτυχε, υπονομεύουν τον ίδιο το Δήμο. Τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Αυτό λοιπόν, φανταστείτε το σε μεγαλύτερη κλίμακα στην κυβέρνηση και στη χώρα. Εγώ το ρώτησα αυτό γιατί θα τρέχουμε σε εκλογές σε ένα καλοκαίρι που τα εθνικά ζητήματα βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή και εννοώ τους Τούρκους. Θέσατε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ξέρουμε όλοι μας και με την εμπειρία που έχετε, το έχετε ζήσει στη δημοσιογραφική σας καριέρα, ότι σε κρίσιμες περιόδους οι γείτονές μας προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν αυτές τις περιόδους για να περάσουν διάφορες θέσεις δικές τους. Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν δικαιούται να δημιουργεί κλίμα απαισιοδοξίας, αναταραχής ή ανησυχίας στον κόσμο. Από την άλλη δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Η εκλογική αυτή αντιπαράθεση έχει και την αξία που βάζετε στο ερώτημά σας. Πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε και με βάση τα εθνικά μας θέματα και τυχόν προβλήματα που μπορούν ή προσπαθούν να μας δημιουργήσουν οι γείτονές μας. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη ΑΟΣ της Κύπρου, mm-hmm. βλέπετε τι προσπάθεια γίνεται από τους Τούρκους να δηλώσουν περιοχές που είναι καθαρά δικές μας περιοχές ως περιοχές αμφισβητούμενες, γκρίζες ζώνες, τις ξέρει ο τηλεθεατής μας. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε. Όμως δώστε μου 30 δευτερόλεπτα ακόμα να σας πω το εξής. Τα εθνικά θέματα, αυτή η κυβέρνηση δυστυχώς δεν τα αντιμετώπισε με την σύνεση, τη σοφροσύνη
και την συμμαχία των δυνάμεων των πολιτικών του δημοκρατικού τόξου, όπως λέμε, που θα έπρεπε. Διότι όταν έχεις ένα εθνικό θέμα, οφείλεις να ενημερώσεις το αντίπαλο κόμμα και να πας μαζί, να συμπλέψετε. Εμείς στην κυβέρνηση, στην οποία εγώ συμμετείχα, του Κώστα Καραμαλή, αλλά και στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο τότε και το ΠΑΣΟΚ, είχαμε φροντίσει πάντοτε να ενημερώνουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να υπάρχει κοινή γραμμή, έτσι ώστε να μην βρίσκεται η χώρα προεκπλήξεως. Δεν είναι θέμα προσωπικό. Δεν είναι θέμα αν θα φανεί μείζον ηγέτης ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Μητσοτάκης ή όχι. Είναι αν η χώρα θα πληγεί στα εθνικά της ζητήματα, στα εθνικά θέματα ή στα εθνικά συμφέροντα, όπως πολύ πετυχημένα συνήθιζε να λέει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ή αν θα καταφέρει να κρατηθεί και να μπορέσει να διεκδικήσει αυτά που της αναλογούν. Πάντως, είμαστε μία μικρή χώρα, χρειαζόμαστε συμμάχους και κυρίως σύνεση και σοφροσύνη μεταξύ μας. Πάντως, πολλοί κόσμος φοβάται ότι οι Τούρκοι θα μπουν στη συνεκμετάλλευση από την πίσω πόρτα και χωρίς να έχει λυθεί το Κυπριακό. Σας το λέω για να το ξέρετε. Κοιτάξτε, οι φόβοι είναι το ένα πράγμα. Εγώ εκείνο που μπορώ να πω στους Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν τώρα είναι ότι η παράταξη στην οποία έχω την τιμή να ανήκω, που είναι η παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών, όποτε χρειάστηκε στο παρελθόν, με παρησία υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. Διότι είναι άλλο να είσαι μικρή χώρα και άλλο να είσαι αποφασισμένη. Η μικρή χώρα, αν είναι αποφασισμένη, γίνεται μεγάλη. Αυτή την αποφασιστικότητα εγώ την έχω δει στο παρελθόν. Από τη δεκαετία του 70 που μαθητής στο σχολείο παρακολουθούσα τις αντιπαραθέσεις στη Βουλή μεταξύ Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου, την είδα στη δεκαετία του 80, του 90, του 2000, με την σύμπλευση, όπως σας είπα, των μεγάλων δυνάμεων της χώρας μας. ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία τότε, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ αργότερα. Μιας και είπαμε για κυβέρνηση συνεργασίας και ισχυρή αυτοδυναμία κτλ. Την περίπτωση του Βελόπουλου πώς τη βλέπετε? Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε με την ελληνική λύση του Βελόπουλου? Εμείς θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Ναι. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε αυτοδύναμοι και ζητάμε από τον κόσμο την Κυριακή 7 Ιουλίου να μην πάει για μπάνιο, να μην πάει διακοπές ή να πάει αφού ψηφίσει. Mm. Τώρα, υπάρχουν κόμματα στην πολιτική ζωή του τόπου τα οποία ήλθαν και έφυγαν ως διάτοντες αστέρες. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός να πιστεύει ότι μπορεί να ιδρύσει ένα κόμμα και να διεκδικήσει την ψήφο του κόμματος. Δεν κάνει τίποτα αντιδημοκρατικό, αλίμονο. Όμως η σοφροσύνη επιβάλλει να σκεφτούμε αυτά τα θέματα που μόλις θίξατε και μιλάω για τα εθνικά θέματα. Και εθνικό θέμα είναι και η οικονομία. Άρα συνολικά το μέλλον του τόπου. Να σκεφτούν λοιπόν οι πολίτες με τη σοφροσύνη αυτή ποιο είναι το καλύτερο ενδεχόμενο για την επόμενη μέρα. Στα κόμματα τα μικρά, χωρίς να ονοματίσω γιατί είναι τρία τα μικρότερα κόμματα τα οποία διεκδικούν την είσοδό τους στη Βουλή. Είναι η Χρυσή Αυγή, η Μέρα 25 και η Ελληνική Λύση. Υπάρχει ένα κόμμα, και αναφέρομαι στη Μέρα 25, που είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει τιμωρητικά να κινηθεί απέναντι σε αυτό που ήταν μέχρι χθες, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο κύριος Βαρουφάκης στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, εκεί διέπρεψε εντός εισαγωγικών. Και δύο άλλα κόμματα τα οποία είναι μεσιανικού χαρακτήρα. Δεν λύνονται έτσι εύκολα τα προβλήματα, ούτε οι λύσεις είναι στο τσεπάκι μας και απλώς αρνούνται κάποιοι πολιτικοί να τις βγάλουν στο τραπέζι. Είναι πολύ πιο δύσκολο να λύσεις προβλήματα, πολύ πιο εύκολο μεσιανικά να υπόσχεσαι διάφορα. Ξέρετε, πολλές φορές έχω πει δημοσίως, εγώ δεν κατηγόρησα τον κύριο Τσίπρα για τα ψέματα που είπε. Εγώ κατηγόρησα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ και τον αρχηγό του κόμματος και είναι πρωθυπουργό, τον απερχόμενο πρωθυπουργό, ότι πολλές φορές δεν ήξεραν σε βάθος τα θέματα που έπρεπε να γνωρίζουν. Όταν πίστευαν ότι όλα μπορούν να αλλάξουν σε μια νύχτα και διαμαγείας, αυτό είναι που αναφέρω ως μεσιανικού τύπου κόμματα. Ότι θα έρθει ένας μεσίας και θα τα αλλάξει όλα. Ναι, ναι. Δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε οι πιο ισχυροί στον πλανήτη. Χρειαζόμαστε δεν μου απαντήσατε ωστόσο αν θα συνεργαζόσασταν ποτέ. Απάντησα αμέσως πλην σαφώς. Ότι εμείς θέλουμε αυτοδυναμία και δεν θέλουμε τέτοιου είδους συνεργασίες. Τώρα απαντάτε σαφώς. Γιατί στο παρελθόν, σας θυμίζω, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει απαντήσει αντίστοιχα και ο Καραμαλής. Βεβαίως. Για άλλου τέτοιου τύπου κόμματα. Για το λαό τότε του κ. Καρατζαφέρη. Λοιπόν, το ματσάκι γυρίζει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αυτό γιατί ναι. Υπάρχει ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι εντάξει, 9,5 μονάδες, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι και ενδεχομένως ο κόσμος θα είναι στα μπάνια κτλ., δεν θα πάει να ψηφίσει και μπορεί να γυρίσει το ματζάκι. Δεν γυρίζει. Όπου μπορεί να γυρίζουν τα ζάρια, μπορεί να γυρίζει ο κόσμος, αλλά το ματζάκι αυτό δεν γυρίζει. Και εκείνο που είναι βέβαιο, γιατί πια πιστεύω ο ΣΥΡΙΖΑ να πήρε το μάθημά του από τις κατηγορίες που απίφθηναν εναντί των δημοσκόπων και των δημοσκοπήσεων, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σαφές προβάδισμα. Διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Αυτό είναι το στίχημα για μας.
Δηλαδή, το στοίχημα είναι να μην παιχθεί στο τελευταίο λεπτό ο αγώνας, αλλά να έχει κριθεί από νωρίτερα, έτσι ώστε την ημέρα που θα πάμε στις κάλπες να ψηφίσουμε, η αυτοδυναμία να δώσει τον αέρα εκείνο που θέλει η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι ο Τσίπρας δεν έχει αφήγημα, άρα δεν μπορεί να γυρίσει το ματσάκι, επειδή ακριβώς δεν έχει κάποιο αφήγημα που να πείσει τον ελληνικό λαό. Εσείς τι αφήγημα έχετε σαν Νέα Δημοκρατία για να πείσετε τον ελληνικό λαό? Θα σας πω γιατί. Γιατί ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη και λέει ότι θα μιλήσω πρώτα με τους θεσμούς για όλα αυτά τα δημοσιονομικά, το δημοσιονομικό χώρο που θα το επιτρέψει να δώσει κάποια πράγματα. Θα μιλήσω πρώτα με τους θεσμούς και από το 2021 θα ξεκινήσω τις φοροαπαλλαγές ουσιαστικά. Όχι. Οι φοροαπαλλαγές θα ξεκινήσουν από το 2020. Αυτό είναι σαφές. 2020 το 28% γίνεται 25, το 21 το 25 γίνεται 20. Ένα. Δύο. Υπάρχει η προτροπή εντός εισαγωγικών ή το αποτέλεσμα, το συμπέρασμα το οποίο έβγαλαν οι αγορές από την Κυριακή των εκλογών. Σε τι μας προτρέπουν οι αγορές από την Κυριακή των εκλογών? Ότι αν έρθει η Νέα Δημοκρατία τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και γρήγορα. Προσέξτε. Σε επίπεδο ψυχολογίας. Ακριβώς. Η ψυχολογία της αγοράς, όπως ξέρετε, παίζει τεράστιο ρόλο. Στην οικονομία παίζει τεράστιο ρόλο. Αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αφού εμείς έχουμε αποτελέσματα τον πρώτο χρόνο, τότε θα συνομιλήσουμε με τους εταίρους μας, οι οποίοι έχοντας δει και τα αποτελέσματα από την πολιτική μας και από την αλλαγή της ψυχολογίας στην αγορά που είπατε, αλλά κυρίως αποτελέσματα από την ανάπτυξη. Γιατί όλα παίζονται στην ανάπτυξη. Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει τίποτα. Θα δει ότι δεν θα πάμε στη λογική των υπερπλεονασμάτων που πήγε ο κύριος Τσίπρας. Κατηγορούσε γεματωμένο, όπως σας είπα στην αρχή, πλεονάσματα και το πήγε στο 4,7. Ταλαιπώρησε πάρα πολύ την οικονομία και τον κόσμο. Το λέω πάντα με ένα παράδειγμα που αφορά και τα εθνικά μας θέματα, μιας και είχα την καλοσύνη να το θίξετε, και την οικονομία. Και τι λέω? Ότι στις πρέσπες ο κύριος Τσίπρας ψήφισε, υπέγραψε, συγγνώμη, μια συνθήκη διεθνή, επειδή πίστευε από μικρός ότι ακόμα και Μακεδονία να λεγόταν αυτό το κράτος, ήταν υπεραρκετό. Και το Βόρεια Μακεδονία το θεώρησε υποχώρηση. Το έκανε σε 3 μήνες. Το τελείωσε γρήγορα. Και το τελείωσε, πάρτε το και το με. Το δούλευε πολύ καιρό. Και πάντως με τις δύο έννοιες πάντως. Στην ελεύθερη αγορά όμως που δεν πίστεψε, επί 5 χρόνια δεν έκανε τίποτα. Η ελεύθερη αγορά χρειάζεται την ψυχολογία στην οποία ορθώς αναφερθήκατε, χρειάζεται γρήγορες αποφάσεις και χρειάζεται λίγο χρόνο για να αποδώσει. Δεν πιστεύω και δεν θέλω κανένας από τους πολίτες που με ακούν αυτή την ώρα να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει σε 1, 2 ή 6 μήνες. Πιστεύω ότι τον πρώτο χρόνο θα αρχίσει να αποδίδει αυτό. Σε 1, 2 ή 6 μήνες θα έχει αλλάξει η ψυχολογία της αγοράς. Και το δεύτερο χρόνο θα έχουμε πλέον την απόδοση. Θυμάστε τι έγινε το 12-14. Μου απαντήσατε τώρα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και μου απαντήσατε χωρίς να σας ρωτήσω. Όμως θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο Τσίπρας επί 4 χρόνια δεν κυβέρνησε. Υπό ποια έννοια? Ότι έλεγε σε όλους όσα ήθελαν να ακούσουν. Ναι. Ενώ εμείς είναι η πρώτη φορά που έχουμε αντιπολίτευση να λέει λιγότερα από όσα λέει η κυβέρνηση, έτσι. Εμείς υποσχόμαστε πολύ λιγότερα από όσα υπόσχεται η κυβέρνηση. Η διαφορά ποια είναι? Ότι στη λέξη υποσχόμαστε, σε ό,τι αφορά εμάς, θα βάλετε τη λέξη δεσμευόμαστε. Όπου πηγαίνω, στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, που θα είμαι υποψήφιος, όπως είπατε, μιλώντας με τους ανθρώπους που συνομιλώ, είτε σε ιδιωτικές κατοικίες, είτε σε καφετέριες, είτε σε ταβέρνες, είτε στις πλατείες, είτε στους δρόμους που συναντώ πολίτες, τους λέω ότι θα ήθελα και του χρόνου την ίδια μέρα να βρεθούμε στο ίδιο σημείο. Γιατί για μένα τότε θα είναι το πραγματικό αποτέλεσμα της πολιτικής. Τότε θα πρέπει να απολογηθώ για τυχόν μικρά λάθη ή αβελτηρίες ή θα πρέπει να δικαιωθώ κι εγώ μαζί σας για αυτό που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει σήμερα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και καλό θα ήταν πάνω σε αυτό που λέτε να προσθέσω ότι τα debate να μην γίνονται στο τέλος τετραετίας, να γίνονται διάμεσα. Στη διάρκεια. Ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το έζησα χρόνια ως εκπρόσωπος, έμεινα 8,5 χρόνια εκπρόσωπος, αρκεί να σας πω ότι το Πασόκ στην ίδια περίοδο άλλαξε 11 εκπρόσωπους. Ναι. Ηλεκτρική καρέκλα. Με καλύτερο το ΡΕΠΑ. Ο Δημήτρης Ρέπας ήταν πριν από μένα. Ναι. Έμεινε αρκετά χρόνια κι αυτός, σχεδόν 4,5 χρόνια. Ήταν, και πρέπει να πω ότι τον εκτιμώ και σαν άνθρωπο και σαν πολιτικό. Η επικοινωνιακή πολιτική πολλές φορές φταίει για όλα, λένε οι περισσότεροι. Πρέπει να επικοινωνούμε το έργο μας. Πρέπει να επικοινωνούμε ακόμα και το πρόβλημά μας ή και τα λάθη μας. Αν ο πολίτης ξέρει ξεκάθαρα τι είναι αυτό που του ζητάς, τότε θεωρώ απολύτως βέβαιο ότι θα συνενέσει μαζί σου. Αν δηλαδή, θα το πω και έτσι, τον επιτρέψετε μου με ένα παράδειγμα, είναι λίγο απλοϊκό, αλλά νομίζω ότι θα το κατανοήσουν όλοι όσοι μας ακούν. Ας υποθέσουμε ότι σας λέω πως για τα επόμενα 2 χρόνια πρέπει να κάνετε αυτή τη συγκεκριμένη θυσία. Να πληρώνετε 5 ευρώ κάθε μήνα. Αλλά σε 2 χρόνια θα έχει τελειώσει το χρέος. Αυτό είναι κάτι σαφές. Έχει ορίζοντα, έχει συγκεκριμένα μεγέθη, το κατανοεί ο καθένας.
Αν λοιπόν εμείς καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε στον πολίτη αυτό που λέμε σήμερα και στην καθημερινότητά μας ως κυβέρνηση, τι ακριβώς κάναμε τον πρώτο μήνα κυβέρνησης, τι υπολείπεται από εδώ και πέρα, πού βλέπουμε την προοπτική να πηγαίνει, γιατί υπάρχουν πλέον εργαλεία που μπορούν να σε βοηθήσουν να κάνεις την πρόβλεψη εκείνη που να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής. Να το πω με ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Όταν ήμουν 23 ετών, έκανα μία ασφάλεια για την σύνταξή μου. Δεν έχει σημασία σε ποια εταιρεία, δεν έχει σημασία γιατί το έκανα. Α, έτυχε να το κάνω, κάποιος γνωστός μου. Λοιπόν, περάσανε πάρα πολλά χρόνια και αντελήφθην στην πορεία ότι οι συνθήκες εκείνες με τις οποίες μου είχαν πει ότι θα ασφαλιστώ και το αποτέλεσμα που θα είχα δεν ήταν αυτό. Απογοητεύτηκα, στενοχωρήθηκα και είπα, περάσανε 25 χρόνια από τότε, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Εάν όμως μου είχαν πει ότι ξέρεις αυτό, αυτό και αυτό, θα έχεις αυτό το αποτέλεσμα, αλλά υπό αυτές τις συνθήκες, γιατί τότε ήταν τα επιτόκια 25%, οπότε σωστό. Μπορεί να σου λέει ο άλλος, θα πάρεις 200 εκατομμύρια δραχμές στα 50. Σωστό. Τώρα τι γίνεται σε ασφαλιστικές εταιρείες, διεθνώς. Τα προγράμματα είναι τέτοια, είναι τόσο ξεκάθαρα η μαθηματική τύπη δοσμένη, που ξέρεις κατά μεγάλη προσέγγιση και βεβαιότητα πού θα σε οδηγήσει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα. Αυτό που έχουν επιτύχει ιδιωτικές εταιρείες διεθνώς είναι κάτι που πρέπει να επιδιώξουμε για το ελληνικό δημόσιο. Να το επιτύχουμε εμείς στο ελληνικό δημόσιο και να πούμε στον Έλληνα πολίτη, αφού θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό, ή αφού θα κάνουμε εμείς αυτό και αυτό, όπως σας είπα για τη φορολογία, τότε θα έχουμε το αποτέλεσμα που προσδοκάμε. Τελειώνω με μία προσωπική ερώτηση. Μου κάνει εντύπωση που εξακολουθείτε μετά από τόσα χρόνια να ασχολείστε με την πολιτική παρά το γεγονός ότι έχετε δεχτεί τόνους λάσπης στο παρελθόν και θα το πω επειδή γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις, σας πούλησαν και φίλοι σας. Ναι. Και παρόλα αυτά ασχολείστε πάλι με την πολιτική. Ναι, γιατί λέω συνέχεια ότι εγώ έκανα στη ζωή μου, όπως σας είπα, διαφορετικά πράγματα. Ήμουν στη δημοσιογραφία, εν συνεχεία πήγα στο πανεπιστήμιο, όταν έφυγα από την πολιτική ναι. πια, ή στον χώρο της επικοινωνίας και δόξα τω Θεώ και δημοσιότητα, όπως είπατε στην αρχή, μου έδωσε το πρώτο κομμάτι της δημοσιογραφίας και καλά εισοδήματα, γιατί και τότε και μετά την πολιτική, αφού ταλαιπωρήθηκα τα πρώτα 2-3 χρόνια, βρήκα μία διέξοδο στο εξωτερικό και έχω πάλι αυτά τα ωφέλη τα οποία πρέπει να έχει κανένας όταν εργάζεται σκληρά. Η πολιτική έχει ανάγκη από πολιτικούς που δεν έχουν ανάγκη την πολιτική. Η πολιτική έχει ανάγκη από ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη την πολιτική. Γιατί ασχολούμαι λοιπόν. Διότι πρώτον, έχεις τη δυνατότητα να λύσεις προβλήματα, εάν πραγματικά το θέλεις. Και δεύτερον, διότι υπάρχει για μένα ειδικά, μιας και έχετε την καλοσύνη και ευχαριστώ πολύ να το αναφέρετε, ένα ζήτημα ηθικής δικαίωσης. Όντως τόνοι λάσπη, όντως απομακρύνθηκαν πολλοί, μείνανε και πολλοί όμως. Αυτό είναι το μεγάλο όφελος αυτής της περίοδου. Και ένα άλλο όφελος το οποίο έχει κανείς μέσα του και το βλέπει. Πολλές φορές είναι τον κόσμο που με έχει δει στην τηλεόραση και έχει ακούσει τον τελευταίο καιρό δικές μου τοποθετήσεις. Είναι μια ωριμότητα την οποία αποκτάς. Αυτή η ωριμότητα μαζί με την πραγματική έννοια της αφιλοκερδούς προσφοράς, της εθελοντικής επανόδου σε κάτι που ξέρεις ότι είναι σχετικά δύσκολο, γιατί λέω ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι βαριά δουλειά. Αυτά τα πράγματα με κάνουν να επανέλθω. Συν την τιμητική πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θα μπορούσα να αρνηθώ σε καμία περίπτωση μια τέτοια τιμητική πρόταση σε μια δύσκολη φάση για την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ για την πρόσκληση. Και καλό αγώνα να έχετε. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ πολύ.